Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Πάλι καλά που υπάρχει και το χιούμορ σε αυτή τη ζωή και περνάμε καλά κάποιες στιγμές. Θα σας εξηγήσω σε λίγο το γιατί. Αν και έχω και χαρίλαο σήμερα, που πολύ το χιούμορ με τον αδερφό ημών το χαρίλαο. Τετάρτη σήμερα, γιατί χθες δεν είχαμε εκπομπή λόγω του αγώνα κυπέλλου ποδοσφαίρου. Σήμερα επιστροφή εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 για όλα τα νέα του Ηρακλή. Με χαρίλαο Χαρίτονα κοντά μας, τηλεφωνικά, όπως μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Πενιέστη, θα έριξε μια πενιά, ούτως ή άλλως το χαρίλα θα έχουμε σε λίγο, χριστάρα μου. Με τους χορηγούς μας φυσικά, ο Καρφόπουλος είναι κοντά μας. Με τα χρώματά του, τα βερνίκια του σε τιμές χρονδρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, με δύο καταστήματα παρακαλώ. Το δεύτερο και ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Το πρώτο Καραολή Δημητρίου 24 στην Σταυρούπολη. Πάμε να χτυπήσουμε, ή μάλλον δεν θα χτυπήσουμε, θα κάνω ερώτηση πριν χτυπήσουμε. Χρήστο, είναι 7 και 10. Εσπρέσο βέντο, ελληνικό καφέ, φίλτρου, σοκολάτα, σοκολάβ, 8 γεύσεις έχουμε, ροφήματα ή τσάγια βοτάνων μαολί. Θα πάρεις έναν ελληνικό, από καφέ μάγαζο. Αν το πάρεις από αλλού, μη μου ξαναμιλήσεις. Εντάξει, ωραία. Ένα ελληνικό στο 3, παιδί. Τρόποι επικοινωνίας, FM κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω και το mail τώρα που σας μιλάω. blue-papaki-yahoo.gr. Είναι δεδομένο ότι σήμερα με παρουσία Χαρίλαου θα έχουμε και περισσότερα μηνύματα. Πουλάει ο Χαρίλαος, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε πρόγραμμα για όσους δεν το γνωρίζουν. Επιτέλους σήμερα είναι η κλήρωση. Πάμε Λευκάδα 29 του μηνός στην πρεμιέρα των Μπαράζ. Μετά έχουμε εμβόλυμη μία και μοναδική Τετάρτη, πιο συγκεκριμένα 2 Μαΐου, υποδέχεται ο Ηρακλής στο Βόλο. Νομίζω στις 4 θα είναι όλα τα μάτς, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ώρα, οι ώρες των αγώνων. Κυριακή 6 Μαΐου Ηρακλής Απόλλων Παραλιμνίου. Κυριακή 13 Μαΐου Ηρακλής στη Λυκρά της Λευκάδας. Είναι 3 συνεχόμενα εντός. Και τα δύο τελευταία είναι εκτός, στο Βόλο 20 Μαΐου και στο, τώρα που θα γίνει θα δούμε, στα Σέρας, Απόλλων Παραλιμνίου, Ηρακλής, τελευταία αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, μία Τετάρτη, κακό νομίζω το ότι αυτή η Τετάρτη είναι με το Βόλο. Τώρα Τετάρτη 4, αλλά θα μου πεις είναι τέτοιο το μάτς που δικαιολογίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Χαρίλα, τι κάνεις? Καλησπέρα, Γιώργο. Με προσγείωσε κατευθείαν. Τραγουδούσα εγώ εδώ, τώρα με προσγείωσε. Ο Λίμπερο στο Final Four της Ρόδου με Γιώργο Ματζιούκη. Θες να κάνεις το σποτ, γιατί αυτό συζητούσα έξω με τον Τζαλτίδη. Να κάνουμε, να κάνουμε ένα σποτάκι. Θέλεις να το ηχογραφήσεις και να μας το στείλεις? Ναι. Λοιπόν. Ο Λίμπερο τώρα και στο Final Four της Ρόδου με Γιώργο Ματζιούκη. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι, ρε φίλε, γι' αυτό σε πήρα. Μόνο δεν είσαι χαρούμενος, σε παίρνω. Ναι, ευχαριστώ που με πήρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πριν από μισή ώρα πήγα σε πρακτορείο προπό, όπως λέγαμε παλιά. Τώρα πώς τα λέμε, δεν τα λέμε έτσι? Ο ΠΑΠ. Ο ΠΑΠ. Πρακτορείο προπό, εγώ το θυμάμαι. Μικρός, τέλος πάντων, εντάξει. Μικρός, όπως το λες, προπό ήταν, ναι. Προπό, ναι. Και κέρδισα 1,5 ευρώ στο λότο. Και είμαι. Είμαι υπάρχει ακόμα το λότο? Ναι, μόνο εγώ παίζω μάλλον. Και παίζω, βάζω κανένα ευρώ. Γιατί βγήκαν τόσα πολλά παιχνίδια μετά που το λότο δεν το άκουγα καθόλου. Όπως ξέρεις, με τα προποτζήδικα δεν έχω καλή σχέση, δεν έχω παίξει στοίχημα. Και χαίρομαι γιατί εκεί έξω υπάρχει κόσμος με πάρα πολύ χιούμορ και έκανα ένα ποστάρισμα στο Facebook. Ξέρεις τι είναι ποστάρισμα? Είμαι ορισμένος βολιώτες βέβαια, έτσι. Ναι, πάμε και εκεί, θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και εκεί. Ξέρεις τι είναι ποστάρισμα στο Facebook, έτσι? Ξέρεις τι είναι? Οι οποίοι μάλιστα ομολογούν και... Δεν θα με αφήσεις σήμερα. Εν δημοσίου ακροάματοι. Ναι. Ότι εξακολουθούν να παίζουν στοίχημα. Όσο τους βοηθούν τα οικονομικά τους. Ναι, το είπανε προστάτως ορισμένοι. Πώς κάνεις εσύ το έτσι το έκανα και εγώ τώρα. Ναι, το είπανε προσφάτως. Επάνω σε ζάπινγκ το πέτυχα, σε εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση. Το πέτυχα
την ομολογία αυτή από έναν φίλο μας Βολιώτη, ο οποίος έλεγε ότι... Αχα. Και σας ομολογώ, λέει ότι εξακολουθώ να παίζω στην πόλη όπου γίνονται βραβεύσεις, έτσι, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Φυσικά, ρε, αν δεν βραβεύονται αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι να βραβεύσουν. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά, τα σοβαρά. Με κάτι έλεγες και έκανα παρέκβαση. Κέρδισα 1,5 ευρώ στο λότο και έκανα, ένα ποστάρισμα στο Facebook. Ναι. Γράφοντας χαρακτηριστικά ότι κέρδισα 1,5 ευρώ στο λότο, ακούω προτάσεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται από κάτω και θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα σε παρακαλούσα. Φίλε, είσαι εξαιρετικά κοσμαγάπη. Να μου πεις κι εσύ λαοφιλής. Τι μου προτείνεις να κάνω με τα λεφτά που κέρδισα στο λότο. Πιστεύω ότι έχεις κοινό, έχεις απήχηση. Κοινό. Για πες μου λοιπόν, τι μου προτείνεις να κάνω, γιατί θα σου διαβάσω κάποιες από τις προτάσεις που έχω εδώ, κυρίως από φίλους του Ηρακλή που μπήκαν στη διαδικασία να σχολιάσουν. Και όχι μόνο, αλλά έχεις κάτι να μου προτείνεις τι να κάνω με αυτά τα χρήματα? Ναι ρε φίλε, να βρεις κανένα έτσι, ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα. Για πες μου. Πηγαίναμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το θεωρούσαμε μεγάλη υπόθεση, η Θεσσαλονίκη του 80, του 85, τι απολαύσεις είχε τώρα για 15 χρόνια. Πατατάκια, γαριδάκια και... Παγωτό, μπανάνα, φράουλα, πώς λέγονταν εκείνο το... Όχι, μπανάνα δεν μου άρεσε. Να κάνουμε και μια τέτοια εκπομπή να λέμε παλιά πράγματα, παλιά παγωτά. Θα κάνουμε, παλιά... Το καλοκαίρι θα κάνουμε μια vintage. Όπως μια είναι vintage, και ένα site στο ίντερνετ, Retromaniacs, να κάνουμε έτσι, ναι. Μανία για το ρετρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ανεβαίναμε εκεί, παίρναμε το δρόμο και κάναμε ποδαράδα μέχρι επάνω στο Sheikh Zou, όταν δεν ήταν τότε ζωολογικός κήπος εκεί. Τα μόνα ζώα όταν ανεβαίναμε στο Sheikh Zou ήμασταν εμείς. Λοιπόν, στα μισά περίπου της διαδρομής, εκεί που έχεις πάρει για τα καλά τις ανηφόρες, ναι. Έχεις αφήσει το ύψος των κάστρων και όλα τα υπόλοιπα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Σταύρο, ο οποίος 75 ετών, έχει κάνει αρκετές φορές το ασβεστοχώρι Καφταντζόγλιο μέσω Sheikh Zou με τα πόδια. Μπράβο, φοβερή φυσική κατάσταση. Μπράβο, ασβεστοχώρι, πάλι κάρος. Ναι. Μου το θύμισες, ναι, τώρα με το Sheikh Zou. Όπως είμαι εγώ, είναι το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, ναι, πάμε. Κάπου εκεί στα μισά του δρόμου, στο αριστερό χέρι όπως ανέβαινες πλάι-πλάι για να μην σε φάνηκε τα αυτοκίνητα, ναι. Είχε σε μία έτσι, σαν πρανέση ήταν εκεί του δρόμου στην άκρη, σαν έτσι πρασιά έτσι, χορτάρια, είχαν κάνει, δεν ξέρω αν ακόμη υπάρχει, ένα υπέροχο κιόσκι. Το οποίο κιόσκι ήταν έτσι κυκλικό. Πρέπει να υπάρχει από μπαμπού, έβλεπες όλη την πόλη φέτα από κάτω. Πιάτο, πιατέλα. Εκεί λοιπόν με το 1,5 ευρώ να έπαιρνες μπατηρόσπορα. Μπατηρόσπορα. Και να πήγαινες εκεί πάνω να καθόσουν καμιά ώρα χράτσα χρούτσα. Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ. Να ρέμβαζες. Μπορώ. Ναι. Θα ρέμβαζες με καλή πηγό δίπλα. Ναι, καλά θα ήταν. Δεν ξέρω. Εγώ αυτά τα αξεσουάρια είναι δικά σου. Δεν ξέρω. Δεν θα πω εγώ τι θα πάρεις, ναι, αλλά νομίζω ότι... Αν και κάνουμε εκπομπή για Ηρακλή, θα πω ότι προχθές... Τα προαπαιτούμενα ήταν το κιόσκι και το... Εντάξει, τα σπόρια. Ναι, δεν θα το πω για το καλή πηγά, ας το μετά. Και τα σπόρια. Δεν θα το πω. Λοιπόν, θες να σου πω κάποιες από τις απαντήσεις. Καταρχάς, τι πρόταση μου κάνεις εσύ για τα 1,5 ευρώ? Τόση ώρα τι έκανα. Αυτό? Να δώσεις 1,5 ευρώ σε μπατηρόσπορα και να ανέβεις εκεί πάνω στο κιόσκι να... καμιά ώρα να χαζέψεις. Όχι μόνος μου, χάρη λέει. Βρε πάρε ό,τι αξεσουάρ θέλει μαζί σου, δεν θα σου πω εγώ όχι. Ο φίλος ο Τάσος λέει να πάω στη Ρόδο να πιω πολλές μπύρες με 1,5 ευρώ δύσκολα και στη Ρόδο κιόλας. Ένας μου λέει να τα δώσω στον Σπύρο, να πάρει κανένα πακέτο τσιγάρα. Ό,τι κατάλαβες. Εντάξει. Ήθελες να πεις τίποτα? Όχι, εφόσον πρέπει να τα δώσει στο Σπύρο, τι να πω. Ένας μου λέει να ξαναφέρω Μπολ Χοφ, Στάνλεϊ, Μπάιφ, Γκιούρδα και Κράβαρη για ένα σουκού και να πάρω το κύπελο μόνο με τις φανέλες το Σάββατο. Ναι. Ένας μου λέει είμαι υπεράνω χρημάτων, αλλά αν δεν καταλήξει κάπου, δώστα μου. Ναι. Η Νατάσα. Ήταν παρόδο τώρα που το είπε ο φίλος, ναι. Εκείνος ο Ολυμπιακός που κέρδιζε, εκείνος ο Ηρακλής. Ναι. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από αυτόν που σήμερα είναι ανίκητος. Από αυτόν των τελευταίων 4-5-10 ετών, όχι από αυτόν. Και που... ιδίως φέτος που έχει την καλύτερη ομάδα από όλες μέχρι τώρα. Δεν το συζητάμε. Και γιατί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τότε ο Ηρακλής έπαιρνε πρωτάθλημα με τέλειο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό εκατομμυρίων. Ναι, εκατομμυρίων. Ναι. Με
παιχταράδες, με τον Αργεντίνο τον Μιλίνκοβιτς, με Αγκάμες, με Ντάντε, με Μαρσελίνιο, με τον άλλο τον Ζακούμνη, τον Πολωνό. Εκατομμύρια. Ναι, με τον Χριστοφιδέλη 30 χρονών, που το βάζεις αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Και έφτισε αίμα ο Ηρακλής να πάρει τίτλο, έτσι. Γιατί 4 χρόνια πήγαινε αυτό, δεν ξέρω πώς το θυμούνται. 4 χρόνια πήγαινε ο Ηρακλής συνεχόμενα τελικούς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και τάχανε. Με τον Γκάτζ, αν θυμάσαι, τον Ισραηλινό που είχε, ναι, για παράδειγμα. Ναι. Και μετά από το 2000 άρχισε να παίρνει. Διήμερο στη Λευκάδα μου προτείνει ο Χαράλαμπος. Θα πάμε και στη Λευκάδα. Πάρε τον Ηρακλή, μου λέει ο Γιάννης. Δεν φτάνουνε. Και η Νατάσα μου λέει, κέρασε το Χαρίλαο. Όχι ρε παιδιά, εγώ είμαι σύμφωνος. Τι να με κεράσει ο άνθρωπος. 1,5 ευρώ παίρνει σε ένα οικονομικό κατάστημα 1,5 λίτρο φιαλωμένο νερό, τίποτα παραπάνω. Η Νατάσα από την Νότια Ελλάδα που συμπληρώνει ότι με το Χαρίλαο σε ένα ξερονίσει μόνο να τον ακούς, όχι απλά αντέχεις μακριά από τον πολιτισμό, είναι απόλαυση. Καλά, μην το δοκιμάσετε, μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Ναι, μην το δοκιμάσετε. Αρχίζω όμως και έχω ελπίδα για αυτόν τον πλανήτη που ζούμε. Μην το δοκιμάσετε όμως και πάτε σε κανένα ξερονίσει και ακούτε Χαρίλαο. Χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Όχι, ρε φίλε, γιατί τίποτα. Πάω εγώ σε ξερονίσει. Όχι, εσύ θα μιλάς την ώρα για μπλε. Αυτός που θα πάει θα ακούει. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Η Μαριλίζα... Η Μαριλίζα γράφει ότι λατρεύει τις απόψεις του Χαρίλαου. Μπράβο για το 1,5 ευρώ. Πιέσαι ένα τσάι παγωμένο. Ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Από κάθε ακούγοντας κόσμο όπως η Νατάσα και η Μαριλίζα, αρχίζω πραγματικά να έχω πολύ μεγάλη ελπίδα για τη γη, για τον πλανήτη. Ο Βαγγέλης λέει, ο Βαγγέλης λέει, για άλλα πράγματα πηγαίναμε εκεί, Χαρίλαε μου, καλησπέρα. Στο κιόσκι του Σέισου. Δεν νομίζω, στο κιόσκι ήσουν πάρα πολύ ακάλυπτος. για αυτά τα πράγματα που υπονοεί ο φίλος μας, θέλεις κάλυψη απόκρυψη που λέγαμε. Κάλυψη απόκρυψη, ναι, 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 το λέγαμε αυτό. Το λέγαμε αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις πρώτο σχόλιο για την κλήρωση. Είδες, σε βάζω στα σοβαρά τώρα. Ναι, δύο πρώτες έτσι πρόχειρες παρατηρήσεις. Να πούμε, τώρα θα με καταλάβεις αμέσως και θα το πεις εσύ πριν από μένα. Ναι. Ένα άλλο αθλητικογραφικό κλισέ, αλλά και κλισέ ποδοσφαιρικό μπασκετικό που το λένε και παράγοντες και παίκτες και όλοι, πες το. Παιχνίδι με παιχνίδι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Άλλο. Βατή κλήρωση. Όχι. Άλλο, πάλι για κλήρωση είναι. Ότι όλοι θα παίξουμε με όλους. Βέβαια. Αυτό είναι που λένε, κατευθείαν. Δεν έχει σημασία η κλήρωση, όλοι θα παίξουν με όλους. Για μένα αλλά... έχει και θα σου εξηγήσω. Αλλά, μετά, άλλο, μετά, αλλά, μετά. Πρόσεξε. Ναι, 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 ναι. Επειδή το αλλά είναι ο πιο άτιμος αντιθετικός σύνδεσμος. Γιατί πριν το αλλά είναι όλο το ψιλοψέμα και από εκεί και μετά αρχίζει η αλήθεια, να το ξέρεις. Όταν ακούς καμία καλή πηγό να σου λέει αλλά... Όχι, είσαι πολύ καλό, πριν καν το πει, περίμενε, η χρειά της φωνής, η χρειά της φωνής, ναι, είναι τέτοια που μπορεί να το πει και μετά, δηλαδή να λέει Χαρίλαε μου, σε συμπαθώ, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, εκεί, ναι, περιμένεις ότι θα σκάσει και το αλλά κάποια στιγμή. Το περιμένεις. Το αλλά το οποίο είναι, σου λέω, τον θεωρώ τον πιο άτιμο, τον πιο πρόστιχο αντιθετικό σύνδεσμο, γιατί είναι αυτός ο σύνδεσμος elevator. Έχεις ανεβεί τόσο ψηλά στον 7ο ουρανό, σε κατεβάζει τα τάρταρα, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά, θα έλεγα, Γιώργο μου, ότι οι δύο πρόχειρες έτσι πρώτες παρατηρήσεις που μπορώ να κάνω είναι ότι το πιο δύσκολο κατά τεκμήριο, θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, παιχνίδι, μας το βάλαν σε αυτή τη μία την άτιμη εμβόλυμη των ενστάσεων, γιατί λόγω των ενστάσεων έχουμε αυτή την εμβόλυμη, δηλαδή σε βάζουν και πηγαίνεις μετά τη Λευκάδα στο παιχνίδι με τον Βόλο. Στα καπάκια. Δεν είναι εκτός έδρας. Ναι. Η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση που μπορώ να κάνω είναι ότι ο Ηρακλής, αν πρώτα ο Θεός περάσει από τη Λευκάδα και καθαρίσει τα τρία εντός έδρας που τα έχει συνεχόμενα, μετά θα μιλάει υπό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις βαθμολογικά. Σωστά. Πρέπει όμως από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, επειδή το μάτς έχει ταξίδι, έχει ιδιαιτερότητες, να μην κυνηγάει ο Ηρακλής, να τον κυνηγάνε τον Ηρακλή. Γιατί αν από την πρώτη αγωνιστική τον κυνηγάνε στη βαθμολογία, τότε μετά τα τρία εντός είναι δικά του. Ναι, 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 ναι. Και σου είπα, νομίζω ότι το είπα στην αρχή, ότι αν περάσει από τη Λευκάδα και πάρει και τα άλλα τρία, άρα σημαίνει ότι θα, ναι, το κυνηγάνε όσο περάσει από τη Λευκάδα. Ναι. Λοιπόν, είχα ναι, 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 συνέχισε.
Συνέχισε. Να προσέχετε στην παράδοση. Δεν θα χρειαστεί να διαβάσετε στο σπίτι αν προσέχετε, μας λέγανε. Πού εμείς να προσέχουμε. Να κάνω εσύ, να σου πω κάτι. Όταν, κάτι ματιουκάκια ήμασταν. Όταν σε βγάζω στον αέρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στο κινητό μου και στο Facebook. Δεν μπορείς να φανταστείς. Την ευλογημένη εκείνη η ώρα, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Δηλαδή, είναι ευγενική χορηγία στο ακροατήριο του. Θα το κάνουμε κάθε μέρα το καλοκαίρι. Στο κέμο λευκό, ναι. Λοιπόν, αν δηλαδή πάει σε αυτή τη τετράδα αγώνων την εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής, και βέβαια Λευκάδα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που είπες, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η ομάδα, δεν ξέρω, πολλοί παίκτες είναι βέβαια και από τις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν έχει μεγάλη εμπειρία στη διανυκτέρευση. Καμία. Είναι και η πρώτη διανυκτέρευση. Είναι η πρώτη εμπειρία ξενοδοχείου για φέτος. Και ούτε έχει 5 ώρες πόσο θα κάνει με το Πούλμαν. Ούτε έχει. Είναι 4,5 περίπου ώρες με το γιοταχή χωρίς ανάπαυλα στο δρόμο. Με το λεωφορείο χωρίς ανάπαυλα είναι 5,5-6 ώρες. Και αν κάνεις και ανάπαυλα, το εξάωρο το θες οπωσδήποτε. Ούτε σε αυτό είναι φέτος, ναι. Όχι, πολύ σωστό. Ακόμη πιο σημαντικό αυτό. Αυτοί έχουν συνειδήσει από το σπίτι τους να μαζεύονται για ένα μεσημεριανό γεύμα. Καμιά ωρίτσα βαριά, ναι. Ναι, και να πηγαίνουν κατευθείαν, ναι. Ναι. Πράγμα το οποίο θα συμβεί βέβαια στην περίπτωση του Παραλιμνίου, είτε θα γίνει το παιχνίδι στο Παραλίμνιο είτε στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, γιατί η διαφορά μεταξύ Σερών και Παραλιμνίου είναι γύρω στα 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Διακρίνεις τίποτα ύποπτο, αν και άφησες ένα υπονοούμενο νωρίτερα, εγώ το όπιασα να ξέρεις το υπονοούμενο. Ύποπτο. Άφησες ένα υπονοούμενο, αλλά τώρα θα σε ρωτήσω ευθέως. Ευθέως, ναι. Ευθέως θα σε ρωτήσω. Αν διακρίνεις τίποτα ύποπτο στο να βάλουμε τον Ηρακλή να τρέξει στη Λευκάδα και να έρθει μετά να παίξει με τον Μπέο Τετάρτη 4 η ώρα, που είναι και δύσκολη ώρα και καθημερινή. Όχι, και από τη στιγμή που πήραμε κλειδάριθμο, γιατί δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Καθανζόγλιο πρώτη αγωνιστική. Πήραμε, δηλαδή, ναι. Πήραμε. Δηλαδή το Καθανζόγλιο, όσο και να είναι χρησικτησία τρόπον δεινά του Ηρακλή, στην πραγματικότητα παραμένει δημόσιο στάδιο. Κρατικό στάδιο, και αυτό το αισθανόμαστε κάθε φορά όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που πήραμε το κλειδάρισμα, γιατί δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε εκτός έδρας, εντός έδρας, ήταν μοιραίο να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ναι, πέρα, θα μπορούσε να είναι το Παραλίμνη τη Δετάρτη, λέω εγώ τώρα. Και τι βάλανε τα μπαλάκια τους ήταν παγωμένα ή ζεστά. Τα μπαλάκια τους ήταν... Ρε, τι πάθαμε απόψε. Όχι, εσύ με έβαλες μπρίζες τώρα πριν, το άφησες το υπονοούμενο. Όχι, δεν άφησα υπονοούμενο. Έτσι να... Έτσι κατάλαβα εγώ. Δεν κατάλαβες, δεν αντελήφθηκε στο πνεύμα. Δεν αντελήφθηκε τι συνέβη που έλεγε και ο Μπέζος. Όχι ο Μπέζος, ο Καπετάνιος. Πώς το λένε, τον Ιθιοποιό. Ναι. Στη σειρά της Ελλάδος τα παιδιά, στον Αντένα, ναι. Ναι, ο Καραβανέας. Ο Καραβανέας. Δεν αντελήφθηκε τι συνέβη, αυτό. Το θυμάσαι. Μπράβο. Για να μιλήσω ότι δεν ξέρουμε από τηλεόραση, έτσι. Όχι ρε φίλε, απόλαξε. Εσύ είσαι ο καλύτερος, είσαι... Απ' όλα ξέρεις από λίγο, είναι πολύ καλό. Έχει απόλυτα δίκιο ο Θανάσης, γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το βόλεϊ, γιατί τότε ο Ηρακλής... Ο Θανάσης ο γνωστός μας Θανάσης. Ναι. Γιατί τότε ο Ηρακλής για να πάρει πρωτάθλημα έπαιζε με Ολυμπιακό. Σε αυτό το παιδάκι ο Θανάσης ο Κυλώνης, αυτή η αγάπη, η μεγάλη λατρεία, τι κάνει. Θα τον ακούσεις την Παρασκευή 8 με 10 που θα είναι μαζί μου στούντιο και εγώ θα είμαι στη Ρόδο και θα περιγράφω. Θα είμαστε ντουέτο. Με τον Γιώργο Ματζιούκη στο Final Four της Ρόδου. Άμα το ξαναπείς άλλη μια φορά. Θα σε παντού και πάντα μαζί σας. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο να κάνεις το σποτ. Και να βάλουμε εκείνη τη μουσική που είχε στις 4 και 4 κάθε Σάββατο στη δεκαετία του 80 όταν πρωτέριχνε μπάσκετ. Ναι. Η ΕΡΤ. Ναι, αλλά βόλεϊ τώρα είναι, ρε Χαρίλε. Τακ, 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 τρεν, τακ, τακ, τακ. Για πες. Ναι, αλλά είναι βόλεϊ τώρα. Πώς θα βάλουμε τακ, τακ. Δεν ξέρω, ρε παιδί, μάσε τώρα, εντάξει. Λέει λοιπόν, και έχει απόλυτα δίκιο ο Θανάσης, ότι τότε ο Ηρακλής για να πάρει πρωτάθλημα έπρεπε να νικήσει τον Ολυμπιακό των Εκατομμυρίων, τον Παναθηναϊκό των Εκατομμυρίων, την Πάτρα που ήταν πολύ δυνατή και έμπαινε συνέχεια στην τετράδα, Πατρών, ήταν ομαδάρα. Βέβαια. Μέχρι και τον εκείνο το Λατίνο, το μαύρο που πήραμε μετά εμείς, είχε τον ακραίο, τον αριστερό. Τον 1995, ναι. Τον όχι μαύρο. Κοίτα, κόλλησα τώρα. Το Ριβέρα. Ριβέρα, μπράβο, δεν το θυμόμουν με τίποτα. Χωσέ Ριβέρα. Ότι ήταν 95, ότι ήταν αριστερόχειρο. Και ήταν μετά ήρθε ο Γιοσλάιντερ Κάλα.
Ναι, με δέρμα καφέ ολέ θα σου λέγω ότι ήταν, δεν είναι ακριβώς μαύρο, καφέ ολέ ήταν το δέρμα του. Ναι. Σ' άρεσε αυτό, έτσι. Ναι, ένας κουβανός φίλος μου αυτούς τους λέει καπουτσίνο. Καπουτσίνο, ναι. Καπουτσίνο λέει μία φίλη μου για τον Ριχάρδο ότι είναι καπουτσίνο το χρώμα. Α, του. Ναι, ο Ριχάρδος βέβαια δεν ξέρει ο κόσμος ποιος είναι, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει. Ναι, είναι ο φοβερός μας ηρακλειδέας γάτος που έχουμε. Ηρακλειδέας τι εννοείς, λέει και συνθήματα. Θέλει, δεν θέλει, τι θα είναι. Τα λέει, εντάξει. Ναι. Και ο Ρεστιάδο και κάποιες άλλες λέει ομάδες, τότε έπαιρνες έτσι τίτλους αίτητος, πια σύρος και πια νάξος. Γεια σου Χαρίλα, ναι. Μπασκετόφατσα. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου. Τι κάνουμε, βάλουμε ωρά. Ποιος παίζει? Α, το ΑΕΚ Λάρισα. Συγκινήθηκε ο Χαρίλας τώρα που ξεκινάει το ΑΕΚ Λάρισα για το κύπελλο. Τι έγινε? ΑΕΚ Λάρισα, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε μετά το ΑΕΚ Λάρισα? Όχι ρε, θα τη διακόψω. Τι μετά? Ξεκινάει, λέει ο Κιώσης, ο Χρήστος. Α, είπαμε πως έχουμε μετάδοση, θα την έκοβα τώρα στον αέρα. Όχι. Θέλει να βάλουμε 3 λεπτά διάλειμμα. Συμφωνείς? Βρε, βάλε διάλειμμα, μην μου λες ΑΕΚ Λάρισα τίποτα. Όχι, μωρέ, δεν σου λέω. Δεν σου ναι, λέω. Γιατί με στεναχώρεσες. Δεν σου λέω. 3 λεπτά διάλειμμα. Άντε. Αυτό. Σε αγαπημένους μουσικούς ρυθμούς του Χαρίλαου, συνεχίζουμε την εκπομπή. Χαρίλα, έτσι να πηγαίναμε στη Ρόδο και να ήμασταν σε ένα δωμάτιο μαζί, θες ή είχα εκπαραθυρώσει, δεν το συζητάμε. Αν μου βάζεις τέτοια μουσική όλη την ημέρα, δεν θα... ρε είναι. Τι ωραία. Άκου λίγο. Τι γλυκά κελαρίσματα είναι αυτά. Τώρα τελευταία γλυκό. Κάτι έχεις πάθει, δεν με αφήνεις να κάνω εκπομπή, να ξέρεις, δεν ξέρω. Γλυκό κελάρισμα. Δηλαδή αν ήμασταν μαζί το μάτιο τώρα στη Ρόδο, τι θα γινόταν με ICDC λίγο, να άκου τι, εγώ τι το πρωί, αυτά, περίμενε παιδί μου, περνάει ο Ηρακλής στον τελικό, ωραία. Και το πρωί ναι. Του Σαββάτου ξυπνάω γιατί 5 ώρα έχουμε τελικό, είμαι μέσα στην τρελή χαρά. Δεν θα βάλω λίγο ECDC, λίγο έτσι. Όλα θα βάλεις για να γίνω εγώ μέσα στην τρελή θλίψη. Να βγω στο μπαλκόνι λίγο να πω, άντε, ροδίτες, ερχόμαστε και τέτοια. Είναι σαν να μου έχεις περάσει ωρό καφέινης, ας πούμε, να μου κάνεις τα νεύρα τσατάλια. Να μου κάνεις τα νεύρα ροδονότριχες. Λοιπόν, το ΑΕΚ Λάρισα, επειδή θα με ρωτούσες, είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Και έχουμε νέο μήνυμα που γράφει στην ΕΑΠ. ΕΑΠ πατρών έπαιζαν Γιορτάνοφ, Ζέκοφ, Ριβέρα, ο Ισπανός ακραίος Ροντρίγκες και ο Γκιούρδας. Τώρα με πρωτάθλημα δύο ομάδων παίρνεις... Ο Πέτρογλου πολλά χρόνια, βέβαια, όταν ήταν εθνική ομάδα. Με πρωτάθλημα λέει δύο ομάδων, τώρα παίρνεις πρωτάθλημα, γελάνε και τα τσιμέντα. Θέλει να πει ότι τότε, για να πάρεις πρωτάθλημα, έπαιζες με δυνατό αντίπαλο στο 1-8, έπαιζες με δυνατό αντίπαλο στο 1-4 και με δυνατό αντίπαλο στο 1-2. Βέβαια, αφού... Τη χρονιά που ακόμα και Παβοχαϊκό στο 12, δυνατό. Να δούμε πού θα σκαλώσουμε, δεν λέγαμε μόνο στον Ολυμπιακό ή μόνο στον Παναθηναϊκό. Πού θα σκαλώσουμε όλους τους. Και το 1-8 επικίνδυνο ήταν. Βεβαίως. Και ο Παβοχαϊκός ήταν πολύ δυνατός. Θυμάσαι, δύο νίκες με 3-2 ήταν ο Ηρακλής που πήρε το πρωτάθλημα το 12. Ναι, είχε και εκείνον τον κεντρικό, τον κριτικό, όπως το λέγανε, που ήταν και αρχηγός τους. Κριτικό. Μαραγκουδάκι, Κατζακάκι, κάπως έτσι είχαν έναν κριτικό. Μαραγκουδάκι. Όχι, έτσι τον είπα τον άνθρωπο, δεν λεγόταν έτσι. Κάπα είχε μέσα το όνομά του. Κάπα, εν πάση περιπτώσει. Κατσανεβάκι. Κατσανεβάκης, δεν λεγότανε. Άντε ρε χάρη. Έτσι δεν λεγότανε. Κατσανεβάκης, ναι. Ναι. Με και λίγο γκρίζο μαλλί, έτσι. Ναι, μεγάλος, έμπειρος, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, μη σε παρέλκω. Όχι, εγώ, θέλω να μου πεις για το Final Four της Ρόδου. Συμφωνώ με αυτό που λένε τα παιδιά στην ομάδα. Έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες ότι αυτό με την Κηφισιά τους στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν θέλουν να κλείσουν έτσι τη χρονιά γιατί δεν τους αξίζει. Και θέλουν να κλείσουν τη χρονιά τουλάχιστον με μία πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Είναι η επαναφορά του Ηρακλή σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει στο προσκήνιο ο Ηρακλής. Τώρα συγγνώμη, θα σε διακόψω. Πόσοι θυμούνται ότι πέρυσι ο Ηρακλής έπαιξε Final Four κυπέλου? Τι έγινε? Πόσοι θυμούνται ότι πέρυσι ο Ηρακλής προκρίθηκε στο Final Four κυπέλου? Φίλε, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, πέρυσι ο Ηρακλής προκρίθηκε στο Final Four κυπέλου, το οποίο ορίστηκε αρχικά στην Κύπρο.
Δεν έγινε ποτέ. Α, αυτό θες να πεις. Εγώ νόμιζα ότι δεν έγινε. Δεν έγινε. Γιατί είναι η δεύτερη παρουσία του. Αμνησία, έπαθα. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στην τετράδα του κυπέλου. Απλά δεν είναι Final Four. Και πέρυσι οι Φωστήρες είχαν αποφασίσει να κάνουν τους δύο ημιτελικούς σε έδρες συγκεκριμένης ομάδος. Και ο Ηρακλής είχε πάει και είχε παίξει στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ενώ η κλήρωση ήταν διαφορετική. Θυμάσαι που τσιρίζαμε εδώ. Ναι. Είναι δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στην τετράδα. Σε Final Four. Άσχετα αν πέρυσι δεν έγινε Final Four. Ναι, εντάξει, έτσι δεν είναι το ίδιο, εγώ... δεν έπαιξε ημιτελικό διοργάνωση. Ναι, το ίδιο είναι, αλλά εγώ μπορούσα τώρα με τον εαυτό μου ότι δεν μπορούσα να το θυμηθώ και λέω έγινε διοργάνωση Final Four. Δεν πέρυσι. Έγινε γιατί τα κάνανε σαν τον Μήτρακος. Έστειλε ο Λίμπερο τον Γιώργο Ματσιούκη και όπως θα τον στείλει τώρα στη Ρόδο τον Γιώργο Ματσιούκη. Έχεις φαγωθεί. Ναι. Λοιπόν, για να με πάρω εκδίκηση. Για να πάρω εκδίκηση να σου πω ΑΕΚ Λάρισα 0-0 στο 8ο λεπτό. Να με ενημερώνεις κάθε 35 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Άρα τι κάνουμε τώρα στη Ρόδο, τι κάνουμε. Να μπορέσει να είναι σοβαρός, αν είναι σοβαρός, δηλαδή αν και οι δύο ομάδες αγωνιστούν στο ύψιστο των δυνατοτήτων τους, ο Ηρακλής θα κερδίσει. Έτσι να το με πω. Αρμενάκι είναι όμως. Είναι καλύτερη ομάδα. Με Αρμενάκι ο όμως. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν πλήρως ανυπόληπτος, αν δεν είχε ενισχυθεί, βέβαια με το αν ποτέ δεν γράφτηκε η ιστορία. Είναι υποθετικός λόγος του μη πραγματικού, αν δεν είχε ενισχυθεί με αυτούς τους 4 ξένους, οι οποίοι από ό,τι βλέπω και από το σκοράρισμά τους έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο... Και άλλο αν βάζω, και άλλο αν. Και αν έχανε είναι στην όλα, Αλεξανδρούπολη. Όλα, μέσα είναι και ο Αρμενάκης, μέσα όχι, είναι όχι, και ο όχι. Και αν, έχανε στην Αλεξανδρούπολη, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν είχε δύο ήττες με Γίνιο και Αλεξανδρούπολη στα play-out, θα ερχόταν ψυχολογικά τελείως διαλυμένος στη Ρόδο. Ενώ κέρδισε τώρα στην Αλεξανδρούπολη και πήρε τα πάνω του και σου λέει: αφού έκανα μια σημαντική νίκη εκτός έδρας στην Αλεξανδρούπολη και πάω να σωθώ, να δω και το κύπελο. Μήπως πάω κανένα τελικό. Ενώ σε διαφορετικό. Να το δει και το κύπελο. Ναι. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Περιμένω έναν πολύ κλειστό ημιτελικό. Θα εξαρτηθούν πολλά με αυτό που έλεγες παρενθετικά την ώρα που μιλούσα ότι πράγματι. Αν θα είναι σε καλή κατάσταση, αν θα είναι σε ύφεση ο τραυματισμός του Αρμενάκη, διότι ένα οστικό είδημα στον αγώνα δεν υποχωρεί, θα το έχει, θα υφέρπει το πρόβλημα δηλαδή την ώρα του αγώνα. Απλώς αυτό το η μία εβδομάδα που είχε χωρίς εμβόλυμη αγωνιστική, έχοντας τελειώσει υποχρεώσεις αδόξως βέβαια στα play-offs, μήπως τον βοήθησε με τη βοήθεια και του Στέλιου του Ναυροζίδη που είναι τόσο έμπειρος. Μήπως τον βοήθησε να έρθει σε ύφεση το πρόβλημα. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερα, αλλά επαναλαμβάνω ότι η εντολή του γιατρού, που είναι ένας εμπειρότατος γιατρός του Ηρακλή, είναι 2 μήνες έξω. Ναι, και η επιθυμία η δική του είναι ότι δεν χάνονται τέτοια παιχνίδια. Σωστά. Απλά το κακό είναι αυτό που μας περιέγραψε πρόσφατα ο Γιάννης Ορφανός εδώ στην Όρια Μπλε, ο προπονητής, ότι... δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις και να ξέρω ότι θα δω τον ίδιο Ηρακλή όταν ο βασικός μου διαγώνιος πονάει σε κάθε πάσα, σε κάθε μπλοκ, σε κάθε σέρβις και σε κάθε επίθεση. Πονάει. Ακριβώς. Δεν είναι μια ενόχληση που ξέρεις θα περάσει ένα λεπτό. Έχει πόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν ξέρεις κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ένα... πλεονέκτημα που ο Ηρακλής δεν είχε όλη την χρονιά, όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος για τη θέση του. Υπήρχε ο Κύπριος, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Ναι. Καλά, ο Κύπριος, όλοι πιστέψαμε στο Κύπριο, αλλά ο Κύπριος από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να προσφέρει όσες φορές του δόθηκαν ευκαιρίες, αντιθέτως από ό,τι περιμέναμε όλοι, επελέγει να αποχωρήσει και εννοώ να υπήρχε, μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Την ξέρει έτσι όπως τον περιμέναμε δεν έπαιξε όποτε δόθηκαν ευκαιρίες, οπότε έτσι όπως ήταν, πιστεύω ότι αν χρειαστεί που να μην χρειαστεί, ο Εφρεμίδης θα μπορούσε καλύτερα να παίξει διαγώνα. Το plan B είναι αυτό. Δηλαδή αν ξεκινήσει το πρώτο δεύτερο σετ και ο Αρμενάκης έχει πόνο ανυπόφορο, να βάλει τον καλύτερο κοπανιστή ακραίο. Θα βάλει τον κοπανάο Εφρεμιδάο και θα περάσει, μούχλια με Τζιουμάκα στις άκρες, στους ακραίους. Βέβαια μετά θα έχουμε πρόβλημα στο να κρατήσουμε την πίσω ζώνη. Η πίσω ζώνη η οποία στην Κηφισιά ήτανε... Πω. Δεν ξέρω αν είδες στατιστικά. Όχι, μα αγόρι μου γλυκό... 13% στιγμή, υποδοχή. Με από τη στιγμή από την, κατά την οποία ούτως ή άλλως με Εφρεμίδη και Τζιουμάκα δεν μπορείς να κρατήσεις υποδοχή και να βγάλεις και άμυνες σε βαθμό που, θέλεις.
πολλό δε μάλλον αν φύγει και ο Εφρεμίδης από εκεί για να πάει στη Διαγώνια. Οπότε ναι, μακάρι να βοηθήσει και η ευλογημένη Ξυλοκαΐνη, η ενεσούλα που γίνεται πριν τον αγώνα, και να μπορέσει το παιδί όχι μόνο να βγάλει τον ημιτελικό, αλλά να μπορέσει να είναι τόσο καλός, να μας βάλει τους 20-20 τόσους πόντους που θέλουμε. Να πάρει μάλλον, γιατί για βόλεϊ μιλάμε, δεν είναι μπάσκετ. Βλέπω... Να πάρει τους 20-20 τόσους πόντους και να προκριθεί η ομάδα στον ημιτελικό, ορίστε. Επειδή σου αρέσουν αυτά, βλέπω τώρα, θα το έχεις δει ήδη προφανώς, τη νέα φανέλα του Αυτοκράτορα αποκλειστικά για το Final Four, η οποία δεν είναι αυτή που φοράει η ομάδα όλη τη χρονιά με τα τρία αστέρια. Είναι διαφορετική και στο χρώμα. Είναι το Blue Black. Εντάξει, το Blue Black εμένα δεν με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια. Όχι, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι εταιρείες ένδυσης του Μπαμπαλιούτα μου αρέσει πιο πολύ, που είναι του Λίμπερο. Που ναι, ναι. Και το γαλάζιο. Το Blue Έχεις Black είναι λίγο... Δίκαιο. Την είδες, ε? Θα την είδες, φαντάζομαι. Ναι. Όχι. Δεν με ενθουσιάζει εμένα αυτό. Δεν είναι Ηρακλής. Αλλά συχνά πυκνά όλες οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε παίζουν με τα χρώματα. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπιτ, θέλουν να παίξουν με το μπλε. Επιλέγουν πολύ συχνά τη σκούρη απόχρωση του. Μπλε που πολύ σωστά στα ενδυματολογικά λέγεται Blue Black. Παίζουν με αυτή την... Υπάρχει δεύτερη άραγε αυτή του Μπαμπαλιούτα να τη φοράνε οι υπόλοιποι και ο Μπαμπαλιούτα να βάλει τη σκούρη? Προφανώς αυτό θα είναι το εναλλακτικό σενάριο, γιατί ναι, αν πας στο τελικό με ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, δεν μπορείς να το φοράεις αυτό. Σωστά. Ναι. Γιώργο, την καλημέρα μου και στον Χαρίλαο. Καλημέρα. Θα απορείς με το καλημέρα τώρα εσύ, έτσι. Γιατί είναι από Αμερική, από πού? Έλα ρε αγόρι μου. Ναι. Ακούω, λέει, τόση ώρα και λέω κάτσε να πω και το Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Η γιορτή μου είναι 23 του μηνός, ευχαριστώ Θοδωρέ μου. Το χωριό μας που γιορτάζει, βέβαια έχουμε εκκλησία Αγίου Γεωργίου, και θα έχει και τα χορευτικά, μπορείς να τα αναφέρεις αν είναι σωστό, πολλά φιλιά. Φυσικά δεν τα αναφέρω, τι δεν τα αναφέρω, ένα ζωστό χωρί έχουμε. Δεν μας είπε όμως ο Θόδωρος από πού μας ακούει, δηλαδή μας ακούει από USA, αλλά από πού, γιατί είναι συνέχεια στον δρόμο, να μας το στείλει αυτό. Πού πάμε τώρα, πάμε λίγο μπάσκετ, θέλεις? Ναι, από Final Four τελειώσαμε. Μακάρι να πετύχουν τα παιδιά την πρόκριση στο τελικό. Και για πες στη Ρόδο Λίμπερο τι θα κάνει. Πολύ δύσκολο. Ναι. Με τον Γιώργο Ματζιούκη στη Ρόδο Λίμπερο, φίλε. Ο Λίμπερο στη Ρόδο με τον Γιώργο Ματζιούκη. Πάρ' το όπως θέλεις. Να μελαγχολήσω που περιέγραψα για το Λίμπερο 107,4 το κύπελο του Ρεθύμνου το 2005 και διαπίστωσα σήμερα ότι είναι 13 χρόνια πριν. Να με αναχωρήσεις, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση του συλλόγου, βρίσκεται σε ίδια. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, για το πόσο, για τα 13 χρόνια, γι' αυτό μεγαλώσαμε, γι' αυτό το λέω. Α, το πας εκεί. Εκεί το πάω, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ήμουν στο Ρέθυμνο πριν 13 χρόνια. Με τίποτα. Έλα μωρέ τώρα και εσύ το. Αχ, 0-0 Χαρίλα στο 15. Ναι. Να μου στέλνεις μετά και στο κινητό μηνύματα. Εννοείται. Λοιπόν, μπάσκετ. Ναι. Στείλε μπάσκετ. Μπάσκετ αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε ο Ηρακλής. Ναι. Τουλάχιστον δεν αδίκησε αυτή τη φορά τον εαυτό του απέναντι σε μια ομάδα την οποία αγωνιστικά την έχει, όπως είναι ο Χολαργός. Συμφωνούμε? Ναι. Γιατί απεδείχθη πλέον περίτρανα ότι ένας καλός Ηρακλής, ένας πραγματικός Ηρακλής που θα είναι ανταγωνιστικός, έχει και τον Χολαργό και την Πάτρα και την Καστοριά και τη Λευκάδα. Τη μόνη ομάδα που δεν έχει είναι το Περιστέρι. Και μάλιστα μέσα στο Περιστέρι έδειξε την τρελή αδυναμία που έχει. Δηλαδή δύο είναι οι βασικές αδυναμίες αυτής της ομάδας. Ότι σε πάρα πολλά παιχνίδια και σε σημαντικά παιχνίδια δεν μπορεί να παίξει άμυνα, σοβαρή άμυνα. Και δεύτερον, δεν έχει τους killers από τη μακρινή απόσταση. Δεν έχει. Από το τρίποντο, δεν έχει το εύκολο καλάθι. Το τρίποντο της προάλλης στο Περιστέρι. Ναι, το 2 στα 20 ας πούμε είναι 20, τραγικό. Ναι. Εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ, Γιώργο, ναι, πάρα πολύ, είναι ότι ενώ συμπληρώθηκαν ήδη 2 μήνες από την ώρα που άρχισε να ενεργοποιείται και πάλι αθλητικά ο Ουάσιγκτον, διότι στην κατάσταση που είχε έρθει δεν ήταν ενεργός αθλητικά, ήταν σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση, αντί να προοδεύει οπισθοδρομή. Δηλαδή σκέφτομαι ότι στα πρώτα παιχνίδια
με το υπερβολικό σωματικό βάρος και έχοντας κάπου ένα και παραπάνω χρόνο να αγωνιστεί, σκέφτομαι ότι βοηθούσε περισσότερο την ομάδα. Ούτε βολή βάζει εύκολα. Ναι, τώρα στα τελέχη δύο, δηλαδή μέσα στην Αθήνα, στα δύο παιχνίδια, μέχρι που πολύ σωστά είπες εσύ, όταν σχολιάζαμε μετά το κολοργό που σου είπα, δεν έκανε τίποτα ο Ουάσιγκτον. Μου λες εσύ τι τίποτα, ρε, εδώ κόντεψε να χάσουμε το παιχνίδι επειδή έχασε δύο στις δύο βολές στο τέλος. Και έκανε την τάπα ο Αθανασούλας και... Ναι, και έκανε το, όχι, τάπα κόψιμο στην πάσα για, για να κάνει ο άλλος alley hoop. Αλλά το θέμα είναι ότι, ρε φίλε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ήταν μια επιλογή που δεν μας βγαίνει, γιατί πήγαμε να πάρουμε έναν άσο ο οποίος καλά καλά δεν είναι και φοβερά επιθετικός άσος να το κάνουμε διάρη. Δεν έχεις και το μακρινό σουτ, μάλιστα το παιδί το έχει καταλάβει και επειδή τα ποσοστά του είναι 0 στα 2, 0 στα 3, 1 στα 4, 0 στα 4, δεν σουτάρεις τα τελευταία παιχνίδια. Δουλεύεις μόνο με τις διεισδύσεις. Ε, κάνε κάτι και με τις διεισδύσεις, δε φίλε. Ή κάνε κάτι με τις προσωπικές. Αρχίζει και υποχωρεί πολύ. Να δούμε η ομάδα. Αυτό τώρα, με τις διεισδύσεις, μιλάμε, ναι. Το θυμάσαι το μάτς απ' έξω, είμαι σίγουρος. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Με το χολαργό, ναι. Που η μπάλα καίει. Τώρα είναι στον πόντο, πάνω εμείς, ένα πάνω κάτω, δεν θυμάμαι τώρα το σκορ ακριβώς. Και μάλιστα το είχε χαρακτηρίσει και το είχε χαρακτηρίσει, λέω, το είχε σχολιάσει και ο Γιάννης Ωνάτου, που αν θυμάμαι έκανε την περιγραφή. Αν μου θυμίζει να πω κάτι και για την ΕΡΤ, να σε βάλω λίγο ένα φυτίλι που θέλω, για να μην το ξεχάσω. Πριν συνεχίσει να πω, ρε Γιώργο, ναι. Σε αυτό επάνω που λες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Δεν δικαιούσε με αυτή την εμπειρία που έχεις, ναι. Να είσαι ο ξένος Αμερικανός της ομάδας ο μοναδικός και σε κρίσιμο σημείο που όπως λες και εσύ η μπάλα εκεί θα και πάω τώρα. Εκεί να θα μου πάω αρχίζεις διείσδυση και πάνω στην προσπάθεια να μου αποφασίζεις να αλλάξεις απόφαση. Αυτό ήθελα να πω. Πού... Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν το δικαιούσε. Έκανε δύο ατομικές ενέργειες θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο, πήρε ναι. Την μπάλα, την κουβάλισε από τη μία ρακέτα στην άλλη. Πάει να κάνει lay-up και εκεί που πάει να κάνει το lay-up γυρίζει προς τα πίσω ή στον αέρα πετάει την μπάλα όπου να είναι. Και πέταξε την μπάλα γιατί ο άλλος δεν την περίμενε και χάσαμε την πάσα, τίποτα. Απίστευτο, ήταν απίστευτο. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι επειδή όλες οι ομάδες τον γνωρίζουν ότι είναι σχετικά κίνδυνος έξω από την περίμετρο, δεν έχει περιφερειακό σουτ, όλες οι ομάδες κλείνουν τους διαδρόμους απέναντι του μόλις έχει την μπάλα. Αμέσως οι άμυνες κλείνουν. Σμίγουν οι παίκτες μεταξύ τους για να μην τον αφήσουν διάδρομο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να βοηθήσεις έτσι, δεν μπορείς να βοηθήσεις αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω με αυτό το παράπονο. Δεν μπορώ να πιστέψω μολονότι το λένε ότι συμφωνώ αυτό που είπανε και εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε περίπτωση με τα λεφτά που δίνει ο Ηρακλής να μπορούσε να πάρει κάποιον Ευρωπαίο, Σλάβο δηλαδή, περιφερειακό που να κάνει τη διαφορά. Οπωσδήποτε έπρεπε να στραφεί σε Αμερικανούς. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι λύσεις εκείνη την περίοδο ήταν μόνο δύο. Ή ο Μπερτ ή ο Ουάσιγκτον. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε Γιώργο. Είναι... Αν μπορώ να δώσω... Το κρεμάει ο τόπος από μαύρους Αμερικανούς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αν μπορώ να δώσω μια εξήγηση... μάλλον κατσικωθήκαμε εκεί και δεν είχαμε μάτια για άλλους. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Εδώ είπαμε ότι Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Το κατσικωθήκαμε, νομίζω ότι βοηθάει. Προβληματιζόντουσαν αν θα το διώξουν ή αν θα το κρατήσουν. Ναι. Άρα για να υπήρχε προοπτική να τον διώξουν, σίγουρα υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Αλλά επιλέξαμε, από ό,τι φαίνεται, κάναμε την πιο δύσκολη. Μακάρι, δεν πα ρωτήσει, μην κρινιάζουμε. Όχι. Μακάρι το παιδί, γιατί τώρα η ομάδα μπαίνει σε μία περίοδο προετοιμασίας. Ουσιαστικά για την κόντρα με τον Απόλλωνα Πατρών. Όλα τα άλλα που λέμε είναι φλιναφήματα τώρα. Χαζομάρες είναι τώρα όλα τα άλλα. Ότι μπορεί να ζευγαρώσουμε με άλλον. Πάμε. Όχι, πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Για το κακό συναπάντημα πηγαίνουμε. Όπου ο Ηρακλής πρέπει να μετουσιώσει σε απόλυτο πλεονέκτημα το σχετικό μόνο πλεονέκτημα που έχει, την έδρα. Δηλαδή να τους κερδίσει μέσα στην περιβόλα. Και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσει το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει σε αυτό το ζευγάρωμα, που είναι η έδρα του. Το να παίξει μετά τα άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα του. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει. Αλλά, οπότε ας χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής τα τρία αυτά παιχνίδια που απομένουν στο 20ήμερο που θέλουμε μέχρι τα playoffs ως παιχνίδια προετοιμασίας. Μπας και ο Ουάσιγκτον λίγο ανέβει να μας βοηθήσει, γιατί χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε killers.
Έχεις αρκετούς καλούς σουτέρ που και αυτοί δεν είναι πάντοτε σε καλή μέρα. Ναι, έχεις τον Κακαρούδη, έχεις τον Αθανασούλα, έχεις τον Αγγελακόπουλο, έχεις τον Καλαϊτζίδη, έχεις μερικούς καλούς σουτέρ ας πούμε. Εξ των οποίων κανένας δεν είναι killer. Ο μοναδικός σούπερ σουτέρ που είχες που είναι killer και έκανε ολόκληρη καριέρα με το να είναι killer και να σου πάει τα νεύρα, φέτος έχει μετασχηματιστεί σε ένα απόλυτο playmaker που μοιράζει πολύ ωραία παιχνίδι και οργανώνει πολύ ωραία παιχνίδι και όταν πάει να πάρει επίθεση δεν του βγαίνουν οι επιθέσεις συνήθως. Ναι. Αναφέρομαι στον Καγκαλούδη. Ναι, φυσικά. Το κατάλαβα από την αρχή. Φέτος έτσι όπως είναι η ομάδα χρειαζόμασταν τον killer Καγκαλούδη. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή τον Καγκαλούδη δεν μπορεί να είναι συνέχεια 4 στα 6 μπορεί. Τρίποντα ας πούμε. Ναι. Δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε άλλους. Αν είχαμε άλλους, αν είχαμε και έναν Αμερικανό χεράνι, αν είχε έρθει σε εμάς ο Μπέρτ, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός της 15ης Φεβρουαρίου, ή αν είχαν τελειώσει στο Ιράν οι υποχρεώσεις του τότε, και είχε έρθει σε εμάς, πω ρε φίλε, το σκεφτόμουν αυτό, σκέψου το επίπεδο της Α2 και σκέψου τι παπάδες κάνει στην μπάσκετ λίγκο άνθρωπος, έτσι. Τι θα τη σώσει, την έσωσε. Ναι. Όχι, δεν την έσωσε. Σκέψου να είχε έρθει σε εμάς αυτή τη στιγμή και να ήταν στην Α2. Δεν θα φοβόσουν τίποτε. Εγώ σου λέω και αυτό το ζευγάρωμα πάλι να είχαμε με την Πάτρα. Δεν θα φοβόσουν τίποτε. Δεν θα φοβόσουν τίποτε. Έχουμε μείνει να ζηλεύουμε τους Άκερ και τους Ρασάντ Μπέλ και τους Κλάρκ. Αλλά αυτούς, πέρα από τους Άκερ, αυτοί οι δύο οι οποίοι, να σου πω κάτι, αν τους δεις τώρα θα γίνω λίγο κακός. Έχει δύο παίχτες στο Περιστέρι που ήταν και στην ΑΕΚ όταν ανέβηκαν με Δέσπο. Ο ένας είναι ο αδερφός του Μάντζαρη, ο μεγάλος Μάντζαρης σε ηλικία. Και ο άλλος είναι. Τι είπες, ότι το Περιστέρι έχει. Έχει δύο εκνευριστικούς παίχτες, συγγνώμη που γίνομαι κακός. Ναι, ναι, ο ένας είναι ο Μάντζαρης και ο άλλος είναι ο Πολυτάρχου που ήταν και στην ΑΕΚ τότε με Δέσπο που την ανέβασαν την ΑΕΚ. Με... Όχι Πολυκάρπου, Πολυτάρχου. Λέγεται. Αυτό είπα. Α, Πολυτάρχου. Ναι, Πολυκάρπου άκουσα. Και ήτανε... Πού το θυμήθηκε στον Πολύκάρπο. Ναι, 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 παίχτης ναι. Της ΑΕΚ όταν παίξαμε τον Μπαράζ ανόδου από τη Β' Εθνική στην Α2. Και ο Μάντζαρης ήταν εκεί. Αυτό δεν το θυμάμαι. Και ο Δέσπος ήταν νομίζω τότε. Εκείνη η ομάδα δεν ο Δέσπος ήταν σίγουρα. Ναι. Και μιλάμε, άμα τους δεις αυτούς με πολιτικά, συγγνώμη πάλι που θα γίνω κακός, δεν τους περνάς και για αθλητές. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον του Πολυτάρχου έχω οπτική καταγραφή. Τον Μάντζαρη δεν το θυμάμαι. Και τι χέρι έχουν ρε Σιχάριλα, δηλαδή είναι πολύ εκνευριστικοί αυτοί οι δύο. Ναι, μάζεψε, άμα δεν μαζέψεις εκνευριστικούς Γιώργο, έτσι θα το λέμε από εδώ και πέρα. Ναι, εκνευριστικούς. Εγώ τους λέω χεράδες. Αν δεν μαζέψεις, έτσι τους λέγαμε στη δεκαετία του 80 ας πούμε, στο μπάσκετ χεράδες. Φέραμε έναν Αμερικανό, λέγαμε για τον Έγκραμ, που ο οποίος είναι πολύ χεράς. Βάζαμε και άλλη λέξη βέβαια μπροστά, Να τον δεις, ναι. Στο χεράς. Όχι, χεράδες τους λέγαμε. Όχι, χεράδες, και, δεν τους λέγαμε. Και μπίμπο χεράδες. Ούτε βρωμόχερο, ούτε το άλλο. Α, εντάξει. Ούτε χέρι των οπισθίων. Λοιπόν, πράγματι, αν δεν μαζέψεις εκνευριστικούς, γιατί έλεγε ο φίλος μας, ένας κοινός φίλος μας, ιατρός στο επάγγελμα και εξαιρετικός, έλεγε ότι στην Α2 κερδίζουν οι κοντοί. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πάρε ναι, αλλά όταν λέγαμε εμείς ότι. Όταν λέγαμε εμείς το καλοκαίρι εδώ, περίμενε τώρα γιατί μου θύμισες μια πόρτα που κλείνει. Όταν ναι, λέγαμε εμείς το καλοκαίρι χτυπάει, ότι δεν θέλουμε ψηλό ξένο, θέλουμε κοντό ξένο, γινόμασταν κακοί, ναι, έτσι. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το εκνευριστικό ξέρεις ποιος είναι με αυτούς τους δύο. Ξέρεις ποιο είναι μάλλον. Ότι εκεί που είσαι πίσω με 9 και βάζεις ένα lay-up, πας στους 7. Βάζεις ένα άλλο lay-up, πας στους 5. Βάζεις δύο βολές, πας στους 3. Κάνει επίθεση, σου βάζει ένα τρίποντο, σου πάει στους 6. Και σου πάει ναι, τα 2. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. Στο πετάει από τα 8 μέτρα, ξέρω εγώ, πάει στους 6 πάλι και λες άντε πάλι κυνηγάω. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Πάρα πολύ. Και αν προσέξεις, αν κάνεις καταγραφή όλων των αγώνων του Περιστερίου που εγώ μελετάω τα στατιστικά μετά από κάθε αγωνιστική, ναι. Ο Σκορδίλης ποιοτική παρουσία έχει, ποσοτική παρουσία στην επίθεση δεν έχει. Αν δεις πάνω από 10-12 πόντους δεν βάζει ο Σκορδίλης ένα παιχνίδι. Μα δεν το φορτώνουνε. Γιατί έχει τους εκνευριστικούς. Α, να μπράβο.
δεν τον φορτώνουν όπως τον φόρτωνε πέρυσι ο Φάρος και Ρατσινίου. Δεν φορτώνεται πλέον ο Σκορδίλης. Δεν μας έκανε εδώ ο Μαστρογιαννόπουλος αυτά τα εκνευριστικά. Ο Ματαλόν δεν μας έκανε αυτά τα εκνευριστικά. Βέβαια. Ειδικά ο πρώτος. Ειδικά ο πρώτος. Κλείνοντας, να σου βάλω ένα φυτίλι, έτσι, χαριτωμένος να είσαι τώρα που θα απαντήσεις αυτό που θα σου πω, για το πόσο ωραία είναι η ΕΡΤ που είχε τον Ηρακλή μαζί με άλλα δύο παιχνίδια της Α1, τα οποία δύο παιχνίδια μπορούσε να τα δεις και από το ΕΡΤ Play, ενώ δεν βάλαν ποτέ στο ΕΡΤ Play τον Ηρακλή. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό? Ναι, καταπληκτικό. Βάλανε μισή ώρα νωρίτερα το παιχνίδι για τηλεοπτικούς λόγους για να το έχουν σε παράλληλη μετάδοση. Για να το έχουν σε παράλληλη μετάδοση. Την οποία πληρώνουμε εμείς, έτσι, σου βάζω τα φυτίλια εγώ, στα βάζω πάλι. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πραγματικά, ποιος φωστήρας το αποφάσισε αυτό, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Ναι. Καλά, εδώ πήραν τα δικαιώματα από το Δεκέμβριο και το πρώτο μάτι το έδειξαν Φλεβάρι, ρε φίλε, τι ψάχνεις τώρα. Έλατε. Να δούμε τι θα κάνουμε και στα play-offs, γιατί άλλο η Ηρακλή δεν έχει μέχρι το τέλος της σεζόν, της κανονικής περίοδου. Όχι, δεν έχει. Να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν για τα τηλεοπτικά στα play-offs. Θα σου πω εγώ, θα δείξουν το Χολαργό Καστοριά. Και θα ξαναδείξουν το Χολαργό Καστοριά. Νομίζω, ρε φίλε, ότι καταλαβαίνουν ότι το ζευγάρωμα Ηρακλέος Πάτρας είναι πολύ πιο πιασάρικο και πολύ πιο μπάσκετ λίγκ. Ναι, οπότε αλλά... νομίζω ότι θα το επιλέξουν. Τα άλλα δύο βρωμάνε Α2 από εδώ μέχρι απέναντι. Αλλά είναι Αθήνα ο Χολαργός, δεν έχει... Οι άλλοι δύο, το ζευγάρι Χολαργός... Α, λες ότι δεν κάνανε καμία μετάδοση, σωστή σκέψη σου, ότι δεν κάναν καμία μετάδοση. Θυμάσαι από... εκτός Αθήνας μετάδοση? Ναι, στη Θεσσαλονίκη που δείξανε το Ηρακλής από όλων πατρών, εντάξει, καλά. Το δείξανε ότι το θυμάμαι αυτό, το παίρνω πίσω. Ναι, βέβαια. Το παίρνω πίσω. Βέβαια. Τότε έχουμε ελπίδες, εντάξει. Ναι, αλλά εγώ μιλάω για το παιχνίδι στην Περιβόλα να μας δείξει. Στην Περιβόλα δύσκολα. Εδώ τους κάλυψε η E3. Εκεί δεν έχουν 4 στην Πάτρα. Ναι, είναι και αυτό. Ήρθε ο Γιάννης Ζάτσης, να ξέρεις. Α, χαιρετισμούς. Καλύτερος ραδιοσκηνοθέτης Ελλάδας και Αυστραλίας. Γελάει ο Γιάννης. Πώς να μην γελάει. Λοιπόν, τι να κάνει κι αυτός. Στο 21ο λεπτό ΑΕΚ Λάρισα 0-0 στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Λάρνακας. Ναι, ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΕΚ Κητίου Λάρνακας. Σωστά. Και ΑΕΛΕ Μεσού. Λοιπόν, τι θα πεις για κλείσιμο για να φύγουμε? Τίποτα, δεν θα χάσουμε, θα είμαστε συνδεδεμένοι με το Λίμπερο 107,4 και στη Ρόδο με Γιώργο Ματζιουκί. Σωστά, θες να σε πάρω, σοβαρά τώρα, θες να σε πάρω αύριο να κάνεις το σποτάκι? Όχι ρε φίλε, τι να μας κάνεις, αρκετά γελίοι γίναμε. Όχι, σε παρακαλώ, σοβαροί να είμαστε εδώ. Από πότε το χιούμορ έγινε γελίο, σε παρακαλώ. Με το Γιώργο Ματζιουκί και στη Ρόδο. Λοιπόν, πάρε ένα εσπρέσο βέντο τώρα από καφεμάγαζο να ηρεμήσεις. Τι ωραία. Και πάρε και ένα χρώμα ή βερνίκι ή ό,τι θέλεις εσύ, κανένα ιταλικό διακοσμητικό από Καρφόπουλο. Είτε Κωνσταντίνο. Επανήλθε ο Καρφόπουλος, τέτοιες εποχές επανέρχεται στη χορηγία του. Γιατί βάφου, δεν αβάψουμε. Το λέγαμε και πέρσι. Θυμάσαι που λέγαμε ότι αυτές είναι οι εποχές. Και εγώ που μένω το πολιτικό γραφείο μου είναι σε ρετυρέ, πάω και κάνω μόνωση τη ταράτσα επάνω. Γιατί αν περιμένεις με τα κοινόχρηστα να περάσει τα κοινόχρηστα τη μόνωση, φέξε μου και λίγο. Άμα θες κάτι να μου πεις, να πάρω τον Καρφόπουλο να καθαρίσω. 100% εδώ Καρφόπουλο έχουμε σοβαρολογίες. Είτε Καραολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη, είτε Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Κωνσταντίνου Καραμαλή σε βολεύει πιο πολύ, Ακριβώς δίπλα είναι. Εντάξει, εκεί θα πας. Ακριβώς δίπλα στο πολιτικό γραφείο μου. Εκεί θα πας. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία να έχουμε, να πάνε όλα καλά στη Ρόδο. Καλή επιτυχία, με το καλό να πας, με το καλό να έρθεις και μακάρι με μια πρόκριση στο τελικό, έτσι. Έχω καιρό να περιγράψω τελικό, 6 χρόνια. Πού το βάζεις αυτό? Και μετά θα λέμε και στο τελικό με τον Γιώργο Μάτζιο. Α, νόμιζα θα λέμε και στο τελικό. Όχι, Όχι, δεν λέμε τέτοια. Α, εντάξει. Καλά. Άντε, με ροκιά Ρόρι Γκάλαχερ σε καλή νύχτα. Τι ωραία, φίλε. Αγάπη, καλό βράδυ να έχω. Γεια. Λοιπόν, κλείνουμε, ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχετε καταλάβει ότι τώρα που πιάνω και οι ζέστες, σιγά σιγά, γιατί σήμερα έχω υδρώσει το στούντιο, μάλλον κλιματιστικό θα ανοίξουμε, και με αυτό το χαρίλαο που το τελευταίο μήνα έχει, δεν ξέρω, λέμε όταν δεν είμαστε καλά, Χρήστο, ότι είναι ο ανάδρομος Ερμής, πώς το λέμε. Ανάποδα, όταν είμαστε καλά, τι λέμε? Τερμής πήγε από την άλλη. Δεν λέμε κάτι γι' αυτό? Όχι, ΑΕΚ Λάρισα στο 32ο λεπτό 0-0. Πάμε σε διαφημίσεις. Δίνουμε σκυτάλι στα παλικάρια μας του μπάσκετ. Μπάσκετ Τούπολη.
εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Αύριο θα κάνουμε κανονικά εκπομπή και θα σας μεταφέρουμε κυρίως κλίμα από Ρόδο, γιατί αύριο θα γίνει και η συνέντευξη τύπου το απογευματάκι. Και Παρασκευή πρωί νωρίς θα πετάξουμε πρώτα Θεός για την Ρόδο. Να είστε καλά, ευχές για όμορφο βράδυ.